Φίλοι της Παλαιστίνης, χαιρετίζουμε όλους τους δημοκρατικούς της Θεσσαλονίκης που παραβρίσκονται εδώ για να εκδηλώσουν τη συμπαράστασή τους στο δίκαιο Παλαιστινιακού λαού. Από εδώ στέλνουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους Παλαιστίνιους της Γαζάς και της Δυτικής Όχθης που αγωνίζονται για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Αντιστέκονται στην βαρβαρότητα του Ισραηλινού στρατού. Συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτοί που καλούνται του διεθνές δίκαιο, οφείλονται να αναγνωρίζουν ότι πρέπει να ισχύει και για την κατοχή της Παλαιστίνης και για την κατοχή της Κύπρου. Το διεθνές δίκαιο δεν στηρίζεται του να διακόψουν το νερό, το ρεύμα, τα φάρμακα από 2 εκατομμύρια του Παλαιστινιακού λαού στην ορίδα της Γάζας. Γι' αυτό πρέπει να τονίζουν στο σύμμαχό τους στο Ισραήλ και να πάρουν ξεκάθαρη θέση υπέρ του Παλαιστινιακού λαού, όχι 2 μέτρα και 2 σταθμά, όχι να είναι του θήτε και του θύμα στην ίδια πλευρά. Σήμερα βομβαρδίζουν νοσοκομεία, σχολεία και κατοικημένες περιοχές στην ορίδα της Γάζας. Παντού 3,5 εκατομμύρια Παλαιστίνοι είναι εγκλωβισμένοι. Λοιπόν, αυτοί που σήμερα χάνουν κορποδίλια δάκρυα για τον Παλαιστινιακό λαό, χθες ήταν η κυβέρνηση. Αναφέρομαι στη ΣΥΡΙΖΑ που επί 4 χρόνια δεν αναγνώριζε το Παλαιστινιακό κράτος παρά την απόφαση, την πολύ ομόφωνη απόφαση την ελληνική βουλή. Αναφέρουμε σε όλα τα ελληνικά κόμματα πλην το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που πήρανε μια απαράδεκτη θέση απέναντί μας. Και συγκεκριμένα ακόμα χειρότερη θέση πήρε η ελληνική κυβέρνηση, η οποία άνοιξε τη Σούδα, τη βάση της Σούδα για εμπεριαλιστικούς σκοπούς που να μεταφέρουν όπλα από πίσω στο Ισραήλ. Έστειλε και μια φρεγάτα στο Μεσόγειο δίπλα στο αεροπλανοφόρο. Όλα αυτά είναι απαράδεκτα για μας. Ο Παλαιστινιακός λαός θα αγωνίζεται μέχρι τελευταία σταγόνα. Ο Παλαιστινιακός λαός δεν λογαριάζει καν θυσίες και δεν λογαριάζει να πούμε νεκρούς. Ο Παλαιστινιακός λαός θα αγωνίζεται μέχρι που να ιδρυθεί ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος πριν τα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα τη Ιερουσαλήμ. Θέλω εδώ να δώσω μια απάντηση σε αυτούς που αποκαλούνται τα αυτοάμενα του Ισραήλ, σε αυτούς που καταδικάζουν τις 7/10. Αυτοί όλοι δεν αναρωτήθηκαν ποτέ τι γινότανε επί 3 μήνες με τη ακροδεξιά κυβέρνηση του Ισραήλ στη δυτική όχθη του Ιορδάνη. Δεν αναρωτήθηκαν τι γινόταν στο στρατόπεδα του Τζινίν. Δεν αναρωτήθηκαν τι γινόταν στις Νάβλες. Δεν αναρωτήθηκαν τι γινόταν και στο Ιερουσόλυμα. Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή η απόφαση του Παλαιστινιακού λαού έχει λυθεί. Φτάνει μέχρι εδώ. Ξυχύλισε η οργή μας και λέμε μια κουβέντα. Καλύτερα να μας φοβούνται παρά να μας λυπούνται. Θα είμαστε νικητές. Ζήτω η Παλαιστίνη.